σα ημέρα, ακούτε Easy 97,2. Μόλις τώρα ξεκινά το μαγκαζίνο με τον Γιώργο Μαστή. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2. Είναι Παρασκευή, 7 Ιουνίου του 2024. Θα δούμε θέματα από την πολιτική επικαιρότητα, θέματα οικονομίας, εσωτερική επικαιρότητα, βεβαίως διεθνή και αθλητικά και τον καιρό της καινούργιας ημέρας. Σε ενότητες όλα αυτά χωρισμένα, όπως κάνουμε κάθε βράδυ. Ξεκινάμε με την πολιτική επικαιρότητα και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε τα ναυπηγεία στη Λωριάν της Γαλλίας, όπου ναυπηγούνται οι τρεις φρεγάτες Μπελαρά για τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού. Ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Υπουργό Άμυνας επιθεώρησε την πορεία της ναυπήγησης των τριών πλοίων, με το πρώτο από αυτά να αναμένεται στην Ελλάδα το 2025. Τόνισε ότι η φρεγάτα Κίμων βρίσκεται στο νερό, αλλά αυτή τη στιγμή πίσω ακριβώς βρίσκονται οι φρεγάτες Νέαρχος και Φορμίων, που κατασκευάζονται αυτή τη στιγμή με ταχύτατους ρυθμούς. Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι για τις φρεγάτες Φορμίων και Νέαρχος 30 ελληνικές επιχειρήσεις δουλεύουν για να τις εξοπλίσουν. Οι συγκεκριμένες φρεγάτες είναι πολλαπλών ρόλων, με εκτόπισμα περίπου 4.500 τόνους, ανήκουν στην τελευταία γενιά ψηφιακών φρεγατών, ανισχύουν το στόλο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, με ένα όπλο που του δίνει τη δυνατότητα υλοποίηση σύνθετων αποστολών και το βάζουν στην αρένα της Ανατολικής Μεσογείου, έχοντας ένα πολλαπλασιαστή ισχύος στη φαρέτρα του. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στη Διεθνή Τελετή αμέσως μετά για την 80η επέτειο της απόβασης των συμμαχικών δυνάμεων στη Νορμανδία. Λίγα 24 ώρα πριν τις ευρωεκλογές, μια συγκυρία κρίσιμη για την Ουκρανία, αλλά και για τις συζητήσεις για την Ευρωπαϊκή Άμυνα που θα λάβουν μορφή μετά την 9η Ιουνίου, θα δώσουν παρόν ηγέτες από τη Δύση, πρόεδρος των ΗΠΑ, πρωθυπουργός του Καναδά, πρόεδρος της Ουκρανίας και βεβαίως επιζώντες βετεράνοι της απόβασης. Πάμε να δούμε τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με τον κύριο Μητσοτάκη τα υπόλοιπα των ευρωεκλογών. Θα πάω στην συνέντευξη που έδωσε, μάλλον σε άρθρο του, στην εφημερίδα Το Μανιφέστο. Η κάλπη της 9ης Ιουνίου είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα και για την Ευρώπη, καθώς οι εθνικές προτεραιότητες διασταυρώνονται με τα κοινοτικά στοιχήματα σε πολλά και παράλληλα μέτωπα, από την ανάγκη χάραξης μιας πιο ευέλικτης αγροτικής πολιτικής και μιας αποτελεσματικής δράσης στο μεταναστευτικό, μέχρι την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την οικοδόμηση μιας ενιαίας αμυντικής ασπίδας που θα αφορά συνολικά την Ήπειρό μας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι για αυτούς τους στόχους μιλά σήμερα μόνο η Νέα Δημοκρατία απέναντι στη σιωπή της αντιπολίτευσης. Η παράταξη που έβαλε την Ελλάδα στην ευρωπαϊκή οικογένεια και την κράτησε εκεί όταν κινδύνευσε, αλλά και το κόμμα του μετά το 2019 από τη θέση του ουραγού την έκανε να πρωταγωνιστεί μεταξύ των 27, ώστε να ζητεί τώρα η φωνή της να δυναμώσει το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου όχι μόνο να διεκδικήσει τα ελληνικά αιτήματα, αλλά και να συνδιαμορφώσει την Ευρώπη του 2030. Οι φετινές ευρωεκλογές, λέει ο κ. Μητσοτάκης, έχουν σημασία ευρωπαϊκή όσο και ελληνική, γιατί η νέα κοινή αγροτική πολιτική σημαίνει περισσότερους πόρους για τους αγρότες μας. Η ανταγωνιστικότητα στην ενιαία οικονομία συνεπάγεται τόνωση και της εγχώριας ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ωστόσο, στις κάλπες αυτές θα δοκιμαστεί και η απρόσκοπτη συνέχεια της εσωτερικής πολιτικής ζωής, αφού η αντιπολίτευση τις αναδεικνύει ήδη σε κάλπες δημοψηφίσματος. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι στην προεκλογική αντιπαράθεση επανέρχονται ψεύτικες υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Λοιπόν, στις καταλήγεις της 9 Ιουνίου οι πολίτες καλούνται να απαντήσουν και αν θέλουν η χώρα να μείνει στην τροχιά πρόοδου που ήδη ακολουθεί ή αν θα επιτρέψουν να αναβιώσουν ξανά αβέβαιοι πειραματισμοί και περιπέτειες που πληρώσαμε ακριβά. Γι' αυτό και η ψήφο τους είναι κρίσιμη, καθώς μία ακόμα φορά οι κάλπες θα είναι άδειες και όλα θα μετρηθούν εξ αρχής. Πάμε τώρα να δούμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ζήτημα της ακρίβειας με νέο βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ηλεκτρικό ρεύμα. Γράφει λοιπόν, ακτοπλοϊκά συν 40%, ηλεκτρικό ρεύμα συν 70%, καλό βόλι την Κυριακή, γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε όμως τη νέα παρέμβαση μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάλεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που βρίσκεται στη Νορβηγία, να πάρει σαφή θέση για τη γενοκτονία στη Γάζα. Και καταλήγει,
εκεί σε διεθνές περιβάλλον να ζητήσει άμεση κατάβαση του πυρός και άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, να σταθεί και η Ελλάδα του σήμερα στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Να δούμε αν έχουμε κάτι από τον κύριο Κασελάκη ακόμα. Από το αρχείο μου λίγο. Θα πάω στον κύριο Ανδρουλάκη. Αν έχουμε κάτι για τον κύριο Κασελάκη, θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, σε απευθείας με το θυσίο, με την ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ που έγινε εκεί, στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση ενόψει των ευρωεκλογών, πρόσκληση άνοιγμα στους προοδευτικούς πολίτες την Κυριακή να ενώσουν τις δυνάμεις, τις αγωνίες και τις ελπίδες τους μαζί με το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, απευθύνων Νίκος Ανδρουλάκης. Δεσμεύτηκε ότι ο ίδιος και το ΠΑΣΟΚ δεν θα απογοητεύσουν κανέναν στη νέα πορεία και πως θα σταθούν αντάξει της εμπιστοσύνης τους. Παράλληλα, κάλεσε να συμμετάσχουν και όχι να απέχουν και απευθύνθηκε στους αναποφάσεις τους, ζητώντας από αυτούς να ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε να αξίζουμε περισσότερα. Το ΠΑΣΟΚ είναι η αξιόπιστη λύση απέναντι στην τραγωδία της κυβέρνησης και την κωμωδία της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πάρτε την παράταξη στα χέρια σας. Αγώνας, μπορούμε να νικήσουμε και θα νικήσουμε, διακήρυξε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ και τον Στέφανο Κασελάκη. Έχετε πολλούς λόγους να ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ. Στείλτε μήνυμα στην ατιμορρησία και την αλαζονία, όπως τόνισε. Για να γίνει πιο δυνατή η δημοκρατική παράταξη, τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, για να υπάρχει ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση απέναντι στην αλαζονία, τη διαφθορά και την ατιμορρησία. Για να μπορεί αυτή η δύναμη, η δική σας δύναμη, να είναι κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα ξαναγυρίσω στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε μία ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ για 4 εγκλήματα σχετικά με το δυστύχημα των Τεμπών που ζητούν άμεση απάντηση, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως σημειώνει ως αποκάλυψη δημοσιογραφική έρευνα για την τραγωδία των Τεμπών, στο ρεπορτάζ του Μέγκα το βράδυ της Τετάρτης εγείρουν νέα σοβαρότατα ερωτήματα που ζητούν άμεση απάντηση από την κυβέρνηση και κάθε αρμόδιο. Δούμε αν έχουμε κάτι άλλο σχετικό. Θα πάμε στον κύριο Κουτσούμπα. Μας βοηθήσει λίγο η τεχνολογία να βρεθούμε στον κύριο Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κάλεσε τον ελληνικό λαό και την νεολαία να πάνε να ψηφίσουν την Κυριακή και να ψηφίσουν σωστά, να ψηφίσουν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί με το αν πάω να ψηφίσω, θα ψηφίσω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, που μας λένε κάποιοι, δεν λύνουν τα προβλήματα, γιατί η μάχη γίνεται και με το ψηφοδέλτιο. Χαρακτήρισε αποκρουστική τη συζήτηση για το ποιος είναι πιο πλούσιος από τον άλλον και από πού τα βρήκε, σημειώνοντας ότι δημιουργεί αποστροφή στον κόσμο και ότι δεν γίνεται ουσιαστική συζήτηση για τα προβλήματα του λαού και της χώρας. Ερωτηθείς για το φαινόμενο Κασελάκη, απάντησε ότι είναι μια πορεία ιδεολογικού, πολιτικού και οργανωτικού εκφυλισμού συνολικά του μορφώματος ΣΥΡΙΖΑ, που ξεκίνησε πριν την ηγεσία Κασελάκη, ενώ με την εκλογή του επιταχύνθηκε. Μένει να δούμε πώς θα αποκρισταλωθεί. Το σίγουρο είναι πως δεν μιλάμε πλέον για αριστερά. Ό,τι αισθανόταν ή καταλάβαινε κάποιος ως αριστερά, με αξίες, ιδανικά, αλλαγές έξω από τον καπιταλισμό, για τον σοσιαλισμό, έξω από τα αντιλαϊκές και επιθετικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι μια φυλακή των λαών. Η αριστερά ήταν αυτό και κυρίως πάλι αντίσταση συμμετοχής στις κοινωνικές διεργασίες ενεργά. Δεν ήταν το lifestyle, η επίδειξη της προσωπικής ζωής, η επίδειξη του πλούτου. Ήταν αγώνας δίπλα στους εργάτες, στα εργοστάσια, στα ναυπηγεία, στη Λάρκο, δίπλα στους αγρότες που αγκομαχούν για να έχουν την παραγωγή τους, είπε ο κύριος Κουτσούμπας μεταξύ άλλων. Και πάμε στη γενική πολιτική ατζέντα, να δούμε τι έχουμε. Να σας πω καταρχήν ότι άνοιξαν οι πρώτες κάλπες στην Ολλανδία, πρώτη ημέρα της τετραήμερης διαδικασίας, μεταξύ 6 και 9 Ιουνίου είναι οι ευρωεκλογές. Πρώτη ημέρα λοιπόν για τους πολίτες της Ολλανδίας, προσέρχονται στις κάλπες. Περίπου 370 εκατομμύρια Ευρωπαίοι καλούνται στις κάλπες για να εκλέξουν, όπως σας έχω πει, 720 βουλευτές του νέου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 31 ευρωβουλευτές θα εκλέξουν στην Ολλανδία. Σήμερα ψηφίζουν οι πολίτες της Ιρλανδίας και της Τσεχίας. Το Σάββατο ψηφίζουν για δεύτερη μέρα οι πολίτες της Τσεχίας, ενώ ανοίγουν οι κάλπες και στη Σλοβακία, τη Μάλτα και τη Λετωνία. Στις 9 Ιουνίου ψηφίζουν οι πολίτες σε 21 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας. Οι εθνικές αρχές κάθε χώρας δεν θα μπορούν να ανακοινώσουν επίσημα αποτελέσματα παρά μόνο όταν κλείσουν και οι τελευταίες κάλπες την Κυριακή το βράδυ στην Ιταλία, γύρω στα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείσαμε και με αυτό το θέμα.
αν έχουμε κάποια άλλη λεπτομέρεια θα τη δώσουμε. Και χρηστικό, τη δυνατότητα να παραλάβουν τις πινακίδες των οχημάτων που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας, έχουν οι κάτοχοι αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μέχρι και σήμερα, προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος. Δεν θα επιστραφούν οι πινακίδες και οι αδιεισοδήγεις που έχουν αφαιρεθεί από τη Δημοτική Αστυνομία για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης. Στάθμευση σε ράμπα, αμαία, P71, P72 και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από τις δικαστικές αρχές. Κλείσαμε με τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, βάλαμε και χρηστικό που μπορούσαμε να το έχουμε και στην εσωτερική, αλλά το βάλαμε στην πολιτική επικαιρότητα. Σε λίγο θα επιστρέψω με θέματα της οικονομίας. Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Easy 97,2. Γιώργος Μαστής μαζί σας. Καλημέρα σας και πάλι. Τώρα θέματα από την οικονομία. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χθες ανακοίνωσε την πολυαναμενόμενη μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το 2019, και αυτό παρά τις πληθωριστικές πιέσεις οι οποίες διατηρούνται στις 20 χώρες του ευρώ. Αν και ο πληθωρισμός έχει υποχωρήσει από άνω του 10% που ήταν στα τέλη του 2022 σε λίγο πάνω από 2% τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, μείωσε τα τρία βασικά της επιτόκια κατά 25 μονάδες, το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης, καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων μειώνονται σε 4,25%, 4,50% και 3,75% μίσχυ από τις 12 Ιουνίου. Η κίνηση της Κεντρικής Τράπεζας του Ευρώ θεωρείται ως αρχή ενός κύκλου χαλάρωσης, ωστόσο οι παρατεταμένες πιέσεις σε μισθούς και τιμές, λίγο το τοπίο δεν το αφήνουν ξεκάθαρο, αναφορικά το τι θα γίνει με τις επόμενες κινήσεις και αποφάσεις της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί μια προσέγγιση που βασίζεται στα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία και να λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρία σε συνεδρία για τον καθορισμό της κατάλληλης έκτασης και διάρκειας της συσταλτικής μεταβολής της νομισματικής πολιτικής, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε ανακοίνωσή της. Και θα πάμε τώρα στις τράπεζες τις ελληνικές, όπου το πράσινο φως για να προχωρήσουν στην διανομή μερίσματος για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια έδωσε στις ελληνικές τράπεζες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι τέσσερις συστημικές Αλφα Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς εξέδωσαν ανακοινώσεις με αφορμή την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αναφέρουν τα ποσά που θα διανύμουν σε μέρισμα. Τα τέσσερα μεγάλα τραπεζικά ιδρύματα της Ελλάδας ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη ύψους 3,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2023, τα οποία υποστηρίχθηκαν από τα υψηλά επιτόκια και την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη. Η Alpha Bank λοιπόν δίνει μέρισμα 122 εκατομμύρια ευρώ στους μετόχους της, έτσι, από τα κέρδη του 2023. Η Εθνική Τράπεζα θα δώσει 322 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά μετά από πολυετή απαγόρευση σε επίπεδο συστημικών τραπεζών. Η Eurobank ποσό ύψους 342 εκατομμυρίων ευρώ θα δώσει σε μέρισμα και η Τράπεζα Πειραιώς στα 79 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό μέρισμα. Πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα. Υποβλήθηκε το τέταρτο αίτημα εκταμίευσης από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το τέταρτο αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για επιχορηγής, το οποίο αφορά σε 20 ορόσημα και στόχους, υπέβαλε χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Νίκος Παπαθανάσης. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο το αντίστοιχο τέταρτο αίτημα εκταμίευσης πόρων ύψους 2,3 δισεκατομμυρίων για το δανειακό σκέλος, μετά από την επίτευξη και μάλιστα νωρίτερα από το προβλεπόμενο του στόχου της συμβαζοποίησης δανειακών πόρων. Συνολικά οι εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ταμείου, που αναμένονται τους επόμενους μήνες, ανέρχονται πλέον σε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα στοχευμένων τεχνικών τροποποιήσεων του Εθνικού Σχεδίου Ελλάδα 2.0. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τις αλλαγές στο χάρτη των ελληνικών εξαγωγών. Η σταθερή πρωτιά της Ιταλίας και η αλματώδης άνοδος των Ηνωμένων Πολιτειών στο top 10 του χάρτη των ελληνικών εξαγωγών ξεχωρίζουν στα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024. Στους κορυφαίους προορισμούς που κατευθύνονται τα ελληνικά προϊόντα συγκαταλέγονται ακόμα η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος. Όμως η επιδείνωση των συνθηκών στην παγκόσμια οικονομία αρχίζει να επηρεάζει και τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες προσπαθούν να συντηρήσουν το momentum και να περιορίσουν τις απώλειες που γίνονται όλο και πιο εμφανείς. Αυτά αναφέρει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων σε ανακοίνωσή του με αφορμή ανάλυση που πραγματοποίησε με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ. Και μια που είπα Ελστάτ, να πάμε στην Ελστάτ. Σε 12,1% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα το πρώτο τρίμηνο φέτος, από 10,5% το τέταρτο τρίμηνο του 2023 και έναντι 11,8% το πρώτο τρίμηνο πέρσι. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 574.130 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 17,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 4,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο της προηγούμενης χρονιάς. Από το σύνολο των ανέργων, περίπου 300.000 άτομα ή το 52% του συνόλου είναι μακροχρόνια άνεργοι, είτε αναζητούν εργασία ένα έτος ή περισσότερο χωρίς επιτυχία. Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε σε 15,2% και στους άνδρες σε 9,7%. Νέο ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό φέτος, με 35 εκατομμύρια τουρίστες και 22 δισεκατομμύρια έσοδα, προβλέπει σε ανάλυση της Εθνική Τράπεζα. Σύμφωνα με την ανάλυση, ο ελληνικός τουρισμός είχε ένα δυναμικό ξεκίνημα το 2024, ενώ σχεδόν το σύνολο των πρόδρομων δικτών συνηγορεί σε θετικούς ιονούς για τη συνέχεια. Και θα πάμε στο θέμα που με τις παραλίες, σε μια δήλωση του Υπουργού Οικονομικών,
Δεν πρόκειται να χαριστούμε σε κανέναν, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών, με αφορμή τις 19 παράνομες μεταλλικές κατασκευές και ξαπλώστρες που εντόπισαν τα αρμόδια κλιμάκια μέσα στη θάλασσα, σε επιτόπιο έλεγχο στην Άγια Μαρίνα της Ρόδου. Όπως τόνισε ο Υπουργός, αμέσως μετέβη στο σημείο εκτιματική υπηρεσία, ξεκαθάρισε ότι δεν παίζουμε με αυτά, δεν θα χαριστούμε σε 5 τύπους που παρανομούν στις παραλίες. Έχουμε εκλεγεί για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο να δοθεί ξανά το ΕΚΑΣ, ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι η χώρα μας έχει κάθε χρόνο δαπάνες 70 δισεκατομμύρια ευρώ και τα 30 πάνε στις συντάξεις. Όπως είπε, από αυτά περίπου τα μισά προέρχονται από τις εισφορές και τα άλλα από τους φορολογούμενους. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως ό,τι παραπάνω δώσουμε θα βρεθεί από τους φορολογούμενους. Αναφερόμενος στους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε ότι επί χρόνια το 55% δηλώνουν ότι έβγαζαν λιγότερα και από τους εργαζομένους τους και μάλιστα από αυτούς που έπαιρναν τον κατώτατο μισθό, και αυτό δεν το λες και πολύ κοινωνικά δίκαιο. Όμως εξήγησε, κάναμε μία ήπια παρέμβαση ώστε να πληρώνουν περισσότερα από το μέσο εργαζόμενο. Δεν είναι ευχάριστο, είναι όμως κοινωνικά δίκαιο. Σημείωσε ότι μόλις το 0,1% όσων έχουν οριστικοποιήσει τις δηλώσεις τους έχουν προχωρήσει σε αμφισβήτηση του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, εξηγώντας ότι για να αμφισβητήσεις κάτι πρέπει να έχεις αποδείξεις. Λοιπόν, σήμερα ανοίγει στις 12 το μεσημέρι το πληροφοριακό σύστημα. Έχει ήδη ανοίξει. Μπορείτε να το τσεκάρετε. Το πληροφοριακό σύστημα του τρίτου κύκλου της δράσης κινούμε ηλεκτρικά για την υποδοχή αιτήσεων για την επιδότηση αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικών οχημάτων. Το σύστημα είναι σε πιλωτική λειτουργία από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου. Κύριο χαρακτηριστικό του νέου προγράμματος είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών. Πλέον υπάρχει μόνο ένα στάδιο, αυτό της υπαγωγής για πληρωμή, αφότου ο ενδιαφερόμενος αγοράσει το ηλεκτρικό όχημα. Αυξήθηκε η ανώτατη επιδότηση αυτοκινήτου για φυσικά πρόσωπα από 8.000 ευρώ που ήταν στις 9.000 ευρώ. Η επιδότηση, αν συνδυαστεί και με την αύξηση της απόσυρσης παλαιού οχήματος από 1.000 ευρώ στις 2.000 ευρώ, ανέρχεται συνολικά στις 11.000 ευρώ. Η επιδότηση πως αυξάνεται επιπλέον κατά 1.000 ευρώ για άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους και νέους έως 29 ετών. Για τα νομικά πρόσωπα μειώνεται το ύψος επιδότησης κατά 2.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί το μεγαλύτερο ποσοστό της αυξημένης ζήτησης για εταιρικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και πάμε τώρα τις αιτήσεις για τα αγροτικά προϊόντα υγεία της ΔΕΗ. Τα αγροτικά προϊόντα υγεία της ΔΕΗ απευθύνονται αποκλειστικά σε πελάτες με αγροτική ιδιότητα. Οι αιτήσεις είναι μέχρι τις 26 Ιουνίου. Προσφέρουν σταθερή τιμή για τα δύο πρώτα χρόνια από 0,093 ευρώ ανά κιλοβατόρα, υπενθυμίζεται. Πάμε τώρα τις αιτήσεις για κατάρτιση ανέργων σε πράσινες δεξιότητες με επίδομα 400 ευρώ από τη ΔΥΠΑ. Ξεκίνησε από χθες το μεσημέρι η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα απόκτησης και αναβάθμισης πράσινων δεξιοτήτων της ΔΥΠΑ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή ως τη συμπλήρωση των διαθέσιμων 25.000 θέσεων. Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθεί πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικά διάρκειας 80 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 400 ευρώ. Είναι 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης. Ένα τελευταίο θέμα, μήπως το προλάβουμε. Να δούμε τους συνταξιούχους που δήλωσαν ότι εργάζονται. Φτάνουν τους 100.000, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Πάνος Τσακλόγλου. Περίπου 100.000 είναι οι συνταξιούχοι που δήλωσαν ότι εργάζονται. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, οι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να εργαστούν κανονικά, αν το επιθυμούν, χωρίς καμία παρακράτηση στη σύνταξή τους και με την απόδοση ενός πόρου υπέρ ΕΦΚΑ ύψους 10% επί του μισθού. Το μέτρο αυτό το έχουν υποδεχθεί θετικά ήδη, όπως σας είπα στην αρχή, σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι οι οποίοι εργάζονται. Λοιπόν, και κλείσαμε τα οικονομικά μας σε λίγο θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα. Shake. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn.
Ακούτε Easy 97,2, είναι το μαγκαζίνο, Γιώργος Μαστής μαζί σας, καλή σας ημέρα. Είναι τώρα να, αφού πρώτα σας πω ότι είναι Παρασκευή 7 Ιουνίου και να σας στείλω την καλημέρα μου, είναι ώρα να περάσουμε θέμα, να δούμε θέματα από την εσωτερική επικαιρότητα και θα πάμε στην Εύβοια, στη Χαλκίδα, όπου όλοι φαντάζομαι ή οι περισσότεροι έχετε δει σκηνές της άγριας καταδίωξης ενός αυτοκινήτου από αστυνομικούς και τους πυροβολισμούς που εξαπέλυσαν οι άνδρες της ασφάλειας για να κινητοποιήσουν το ύποπτο όχημα, το οποίο κινούνταν στην περιοχή του πάρκου του Δέλτα. Έκαναν σήμα στους επιβαίνοντες να σταματήσουν, τους αγνόησαν, ξεκίνησε άγρια καταδίωξη και συνοδεύτηκε με πειρά από τους αστυνομικούς, σταλάστηκα το αυτοκίνητο για να σταματήσει. 4 άτομα, 3 αστυνομικοί και ένας πολίτης κρατούνται για να διελευκανθεί αυτή η υπόθεση. Καταζητούνται και οι υπόλοιποι επιβαίνοντες οι οποίοι ήταν στο όχημα. Τελικά συνελήφθη ένας πιθανόν οδηγός. Θα βρεθούμε τώρα στην Κατερίνη, όπου μία 34χρονη έχασε τη ζωή της και το 2 ετών παιδί της τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Κατερίνης, παραλία Κατερίνης. Το δυστύχημα έγινε προχθές το πρωί, λίγο πριν τις 10.30, όταν γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος από τη Σερβία και στο οποίο επέβαιναν οι 34χρονη σύζυγός του με καταγωγή από την Κροατία, καθώς και το 2 ετών παιδί τους, συγκρούστηκε πλάγιο με τοπικά με αστικό λεωφορείο που οδηγούσε 64χρονος και εκτελούσε τροπικό δρομολόγιο. Η 34χρονη έχασε τη ζωή της, δυστυχώς. Το ενήλικο παιδί της νοσηλεύεται τραυματισμένο στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Με κατάσταση υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία. Η οικογένεια των αλλοδαπών φαίνεται πως βρισκόταν για διακοπές στην Ελλάδα και παραθέριζε στην Πιερία. Μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Και ένα πολύ ωραίο τώρα. Ψάξτε να το βρείτε, να το δείτε αυτό το βίντεο. Αξίζει πραγματικά. Σε παραλία της Εύβοιας, στην ακτή της Λιανής Άμμου, ξέβρασε η θάλασσα μια τεράστια χελώνα καρέτα-καρέτα. Μόλις έγινε αντιληπτή από όσους ήταν στην παραλία, επικράτησε αναβρασμός, πολλοί κοίταζαν τη χελώνα, λίγο μετά ειδοποίησαν το λιμεναρχείο. Για τη μεταφορά της τεράστιας αυτής καρέτα-καρέτα έξω από το χώρο της παραλίας επιστρατεύτηκε μάλιστα ειδικό μηχάνημα. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του λιμεναρχείου σε συνεργασία με αυτές του Δήμου θα αποφασίσουν πού θα φιλοξενηθεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ενημερώθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες του λιμεναρχείου για το πού θα φιλοξενηθεί, σας το είπα. Η Ελλάδα, να σας πω, είναι η πιο δημοφιλής περιοχή φωλιάσματος κατά μήκος της Μεσογείου και κυρίως οι ακτές της Ζακύνθου και της Κυπαρισίας, με περισσότερες από 3.000 φωλιές καρέτα-καρέτα ετησίως. Οι χελώνες αυτές έχουν κατά μέσο όρο τελικό μήκος 90 εκατοστά, αν και έχουν καταγραφεί και χελώνες με μήκος έως και 2,80 μέτρα. Μία ενήλικη χελώνα ζυγίζει περίπου 135 κιλά, ενώ υπάρχουν και καταγραφές που ξεπερνούν τα 450 κιλά. Εξαιρετικό ζώο, πανέμορφο. Και αν βρεθείτε στις εκείνες τις περιοχές, αξίζει να θαυμάσετε τις φωλιές τους. Θα πάω τώρα στο Αγρίνιο, όπου έχουν κινητοποιηθεί οι αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να εντοπίστηκαν υπολείμματα οστών, που εικάζεται ότι είναι ανθρώπινα. Τα βρήκαν εργάτες σε οικόπεδο που καθάριζαν. Είναι ένας χώρος γύρω από ένα κτίριο που στέγαζε παλιότερα αντιπροσωπεία επίπλων, στο 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντίριου, κοντά στην πόλη. Στο σημείο κλήθηκαν και οι υγειονομικές αρχές, περισυνέλεξαν τα οστά να αποσταλούν για εξέταση DNA. Και αναμένεται βεβαίως οι αρχές πλέον να εξετάσουν τους φακέλους των ατόμων που έχουν εξαφανιστεί και αναζητούνται. Λοιπόν, να πάμε, δώστε μου μόνο λίγο χρόνο, σε κάτι χρηστικό, καθώς έχουμε πάλι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης, μέχρι τις 6 το πρωί σήμερα, σε λεωφόρο Ηρακλείου και Κάτζα. Κλειστή θα παραμείνει η είσοδος της Αττικής Οδού από τη λεωφόρο Ηρακλείου, στον κόμβο 9, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, και η είσοδος της Αττικής Οδού από την Κάτζα, κόμβος 17, στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα, λόγω εργασιών βαριάς συντήρησης. Θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη,
όπου μία ακόμα λεωφοριακή γραμμή του ΟΑΣΤ εντάσσεται στην ηλεκτροκίνηση. Είναι η γραμμή 26 που εκτελεί το δρομολόγιο Καλλιθέα Πλατεία Ελευθερίας, η οποία από σήμερα θα εξυπηρετείται από ηλεκτρικά λεωφορεία. Μπράβο. Μπράβο, πολλά μπράβο. Με την ένταξη και αυτής της γραμμής στην ηλεκτροκίνηση, ο ΟΑΣΤ θα εξυπηρετεί συνολικά 11 λεωφοριακές γραμμές με 97 ηλεκτρικά λεωφορεία. Ταυτόχρονα, ο σταθμός φόρτισης βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με 41 σε σύνολο 55 φορτιστών να έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία. Και θα πάμε στο Βόλο τώρα, όπου διαστροφή, τι να πω, κάτι παραπάνω. Μια γυναίκα από τη Λάρισα, σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν στην αστυνομία, παρενόχλησε ερωτικά ένα 9χρονο αγόρι από το Βόλο. 24χρονη γυναίκα εργάζεται σε επιχείρηση προσχετίζεται με ανήλικα παιδιά, εκεί σύχναζε ο 9χρονος με τον πατέρα του, για να περνάει το παιδί την ώρα του. Η νεαρή κοπέλα απέκτησε μια πιο στενή σχέση με τον 9χρονο, έγινε πιο διαχειτική μαζί του. Αντιλήφθηκε ότι το παιδί έχει μαζί του το κινητό τηλέφωνο της γιαγιάς του, βρήκε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή του μαζί του μέσω μιας εφαρμογής. Ξεκίνησε να του στέλνει μηνύματα, τα έπεσαν στην αντίληψη της μητέρας του και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία. Η υπόθεση βεβαίως θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Θα τα ακούσουμε όλα σε αυτή τη ζωή, να είσαστε σίγουροι. Ένας αστυνομικός έπεσε θύμα κλοπής στα Τρίκαλα. Οι δράστες έσπεσαν το τζάμι του αυτοκινήτου του, του έκλεψαν το υπηρεσιακό του όπλο και διέφυγαν πηδώντας την περίφραξη του αυτοκινητόδρομου σε πάρκινγκ του ΕΕ 65. Ο 36χρονος πήγε στις τουαλέτες, άγνωστοι δράστες πλησίασαν το αυτοκίνητό του και έσπασαν το τζάμι, αφαίρεσαν από το εσωτερικό του το τσαντάκι του. Σε αυτό, εκτός από το πορτοφόλι και προσωπικά έγγραφα, είχε και το υπηρεσιακό του περίστροφο. Και θα πάμε τώρα σε ένα λουκέτο που μπήκε σε κέντρο διασκέδασης, όπου τραγουδάει πολύ γνωστή ερμηνεύτρια, πολύ γνωστή τραγουδίστρια. Λουκέτο λοιπόν σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που είναι στην περιοχή των Σφαγείων, βάζει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση του Δήμου, η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για ηχορύπανση και μετά από σχετικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν για τον ίδιο λόγο το προηγούμενο διάστημα. Την απόφαση για τη σφράγηση του χώρου, η οποία θα γίνει την 3η 11 Ιουνίου, έλαβε ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Εξυπηρέτησης των Πολιτών Παντελής Καζατζίδης για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας από την ηχορύπανση. Η απόφαση έχει ήδη κοινοποιηθεί στην επιχείρηση. Και τι άλλο θα κάνουν οι αστυνομικοί, έκανα και αυτό. Αστυνομικοί της ομάδας Δίας κλήθηκαν να απομακρύνουν ένα ερπετό από πιλωτή σπιτιού. Σύμφωνα με βίντεο που έδωσε η δημοσιότητα η Ελλάς, επρόκειτο για μια σαύρα, την οποία οι ιδιοκτήτες του σπιτιού την μπέρδεψαν με φίδι. Δεν ήταν φίδι τελικά. Ο αστυνομικός κρατάει στα χέρια το ερπετό, μήκους σχεδόν ενός μέτρου, εξηγεί πως είναι σαύρα. Ενώ όταν οι πολίτες αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν αφού είναι τόσο μεγάλο σε μέγεθος, ο αστυνομικός απαντάει: η διαφορά της σαύρας από το φίδι είναι ότι η σαύρα έχει ακουστικό πόρο, δηλαδή μας ακούει, ενώ έχει και βλέφαρα στα μάτια που τα φίδια δεν έχουν. Μπράβο του. Ήξερε τα πάντα, το απομάκρυνε κιόλας και αφέθηκε στο φυσικό του περιβάλλον. Σημειώστε το. Η διαφορά της σαύρας από το φίδι είναι ότι η σαύρα έχει ακουστικό πόρο, δηλαδή μας ακούει, και έχει και βλέφαρα στα μάτια που τα φίδια δεν έχουν. Τώρα πώς να πλησιάσεις τόσο κοντά για να τα δεις αυτά. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Και πάμε τώρα στο χθεσινό θέμα που απασχόλησε πολύ τα δελτία ειδήσεων. Καμπανάκι κρουιωδή. Τονίζω ότι τους τελευταίους μήνες αρκετές χώρες της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, καταγράφουν αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων κοκκίτη σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Στην Ελλάδα, από τις αρχές του 2024 μέχρι και τις 30 Μαΐου, έχουν εκδηλωθεί στον ΕΟΔΗ 230 κρούσματα κοκκίτη. Το 2023 είχαν δηλωθεί 9 κρούσματα. Το 57,8% αφορούν σε παιδιά και εφήβους και έχουν χάσει τη ζωή τους 2 βρέφοι. Τουλάχιστον 3 χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών και μονάδα εντατικής θεραπείας. Το ξέρουμε όλοι τον κοκκίτη. Ακολουθούμε τα προγράμματα εμβολιασμού. Ο έγκαιρος εμβολιασμός από το δεύτερο μήνα ζωής και ολοκλήρωση του εμβολιασμού με όλες τις απαιτούμενες δόσεις εμβολίων των παιδιών και των ενηλίκων, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού, αποτελεί το βασικό μέτρο πρόληψης του κοκκίτη.
Τονίζεται ότι το μόνο μέτρο πρόληψης για τα μικρά βρέφη που είναι κάτω των 3 μηνών, που εμφανίζουν και τη μεγαλύτερη νοσηρότητα και θνητότητα, είναι ο εμβολιασμός των εγγύων γυναικών μεταξύ της 27ης και της 36ης εβδομάδας κοίησης. Έτσι λένε οι ειδικοί, αυτά σας μεταφέρω κι εγώ. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και τα θέματα μας από την εσωτερική επικαιρότητα. Σε λίγο θα επιστρέψω με θέματα από την διεθνή ειδησιογραφία. Pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me. Chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai rinchiuso in camera e non vuoi mangiare. Forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Marco nel mio diario una fotografia. Agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei. Tra i compiti di inglese e matematica, tuo padre, i suoi consigli, che monotonia. Lui con il suo lavoro ti ha portato via. Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai. Ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu mi penserai, se con gli Επιστρέψαμε στο μαγκαζίνο του Easy 97,2, Γιώργος Μαστής μαζί σας, την καλημέρα μας. Ώρα να δούμε θέματα από τον κόσμο, διεθνή ειδησιογραφία. Και θα ξεκινήσω με τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, ο οποίος ήταν κατηγορηματικός ότι τα αμερικανικά όπλα δεν θα χρησιμοποιηθούν για να χτυπήσουν τη Μόσχα ή το Κρεμλίνο, επαναλαμβάνοντας ότι η έγκριση της χρήσης τους σε ρωσικό έδαφος αφορά σε συγκεκριμένες περιοχές.
Σε ιδιάλια συνέντευξη στο ABC News, ερωτηθείς εάν όπλα που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε ρωσικό έδαφος από τότε που ενέκρινε τη χρήση του για αυτόν τον σκοπό, δεν απάντησε άμεσα, αλλά κατέστησε σαφές ότι δεν υπάρχει εξουσιοδότηση για να στοχοποιήσουν την πρωτεύουσα της Ρωσίας ή την έδρα της κυβέρνησης. Η έγκριση αφορά στη χρήση τους κοντά στα σύνορα, όταν η άλλη πλευρά των συνόρων επιτίθεται σε συγκεκριμένους στόχους στην Ουκρανία, είπε ο Biden σε συνέντευξή του στο ABC. Και πρόσθεσε ότι δεν επιτρέπουμε χτυπήματα 200 μίλια μέσα στη Ρωσία και δεν επιτρέπουμε χτυπήματα στη Μόσχα και το Κρεμλίνο. Αναφορικά με τα σχόλια του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η προμήθεια όπλων υψηλής ακρίβειας στην Ουκρανία για χτυπήματα στο ρωσικό έδαφος αποτελεί άμεση συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο, ο Biden ανέφερε ότι το ξέρω για πάνω από 40 χρόνια. Με απασχολεί εδώ και 40 χρόνια, δεν είναι αξιοπρεπής άνθρωπος. Είναι ένας δικτάκτορας και παλεύει να διασφαλίσει ότι κρατά τη χώρα του ενωμένη ενώ συνεχίζει αυτή την επίθεση. Δεν δώσαμε όπλα για να χτυπήσουν τη Μόσχα ή να χτυπήσουν το Κρεμλίνο, τα δώσαμε για να χτυπήσουν ακριβώς πέρα από τα σύνορα, όπου δέχονται σημαντικά πυρά από συμβατικά όπλα που χρησιμοποιούσαν οι Ρώσοι για να εισβάλλουν στην Ουκρανία και να σκοτώσουν Ουκρανούς, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στον αντίποδα τώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος είπε ότι ο Ουκρανικός στρατός επιχείρησε αρκετές φορές να επιτεθεί στους αγωγούς φυσικού αερίου Blue Stream και Turk Stream, αυτό υποστήριξε και σε συνάντηση που είχε με επικεφαλής διεθνών ειδησιογραφικών πρακτορείων, υποστήριξε ότι η Μόσχα είναι αναγκασμένη να φυλάει τους αγωγούς φυσικού αερίου στο βυθό της Μαύρης Θάλασσας, καθώς η Ουκρανία προσπάθησε να τους ανατινάξει. Η Ρωσία έχει καταγράψει αρκετές φορές προσπάθειες από το καθεστώς του Κιέβου να χτυπήσει αυτά τα συστήματα αγωγών, σημείωσε ο Πούτιν. Πρέπει να φυλάμε και τις δύο αυτές διαδρομές αερίου κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα, με το Turk Stream να τροφοδοτεί με αέριο και την Ευρώπη. Τα πλοία που τους φυλάνε δέχονται διαρκώς επιθέσεις, σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ρώσος Πρόεδρος. Μιλώντας στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Πετρούπολης, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η σύγκρουση στην Ουκρανία ξεκίνησε με πραξικόπημα στο Κίεβο. Η Δύση ανέφερε το ξεχνά συνεχώς αυτό και κατηγορεί τη Ρωσία για όλα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας προηγουμένως είχε αναφέρει ότι το ρωσικό πολεμικό ναυτικό έχει επανειλημμένα καταστρέψει μη επανδρομένα αεροσκάφη στη Μαύρη Θάλασσα. Οι εχθρικοί στόχοι κατευθύνονταν προς την Κρυμαία. Λοιπόν, να δούμε τι άλλο έχουμε. Μας μπέρδεψε λίγο τώρα το σύστημα, αλλά εντάξει, στη Ρωσία θα συνεχίσουμε. Καθώς συνελήφθη Γάλλος υπήκος ως ύποπτος για συλλογή στρατιωτικών πληροφοριών, οι ρωσικές ανακριτικές αρχές ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν ποινική υπόθεση εναντίον του Γάλλου πολίτη για παραβίαση της νομοθεσίας περί ξένων πρακτόρων. Αναφέρει ότι ο συλληφθής παραβίασε ένα τμήμα του νόμου που τιμωρεί εκείνους που δεν έχουν δηλωθεί ως ξένοι πράκτορες και μπλέχονται στη στοχευμένη συλλογή πληροφοριών στο τομέα των στρατιωτικών, στρατιωτικο-τεχνολογικών δραστηριοτήτων της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Παρόμοιες πληροφορίες, εάν αποκτηθούν από ξένες πηγές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά της ασφαλείας του κράτους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ανακριτική Επιτροπή. Και θα βρεθούμε τώρα στη Βρετανία, όπου η Υπηρεσία Ασφάλειας Υγείας της Βρετανίας εξέδωσε επίγουσα προειδοποίηση υγείας λόγω έξαρσης λοιμόξεων του βακτηριδίου E. coli. Όπως ανακοινώθηκε, έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 113 κρούσματα, 81 στην Αγγλία, 18 στην Ουαλία, 13 στη Σκωτία και 1 στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ 37 από τους προσληφθέντες στην Αγγλία χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας εκτιμά με βάση τη γεωγραφική εξάπλωση των κρουσμάτων ότι η έξαρση οφείλεται σε κάποιο ή κάποια μολυσμένα τρόφιμα που διατίθεται σε όλη τη χώρα. Το συγκεκριμένο τρόφιμο ή τρόφιμα δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Έχει αποκλειστεί πάντως η μετάδοση μέσω του ύδατος, μέσω νερού. Οι ηλικίες των ασθενών είναι από 2 έως 79 ετών, με την πλειοψηφία να είναι νεαροί ενήλικες. Η λίμωξη με το κολοβακτηρίδιο E. coli μπορεί να προξενήσει σοβαρή αιμορραγική διάρρεια και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα σοβαρότερες επιπλοκές. Η μετάδοση γίνεται με κατανάλωση μολυσμένου φαγητού, αλλά και με επαφή με νοσούντα. Οι πολίτες καλούνται να πλένουν σχολαστικά και συχνά τα χέρια τους και να τηρούν τους κανόνες υγιεινής κατά την κατανάλωση τροφίμων και ετοιμασία γευμάτων. Πάμε τώρα στο τι γίνεται στο λιμάνι της Χάιφα, όπου οι Χούθοι της Ιεμένης λένε ότι σε συνεργασία με την Ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση στόχευσαν δύο φορτηγά πλοία που μετέφεραν όπλα στο λιμάνι της Χάιφα στο Ισραήλ και ένα ακόμη πλοίο το οποίο παραβίασε την απόφαση απαγόρευσης εισόδου στο λιμάνι της Χάιφα.
Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινός στρατός διέψευσε τον ισχυρισμό των Χούθη ότι εξαπέλυσαν αυτές τις επιθέσεις. Νωρίτερα, το σιητικό ένοπλο κίνημα της Ιεμένης ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε δύο κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις με την Ιρακινή Ισλαμική Αντίσταση εναντίον πλοίων στη Χάιφα, όπως σας είπα. Θα βρεθούμε τώρα στη Γάζα, όπου για την ανοικοδόμηση της Γάζας, όταν έρθει αυτή η ώρα, μας περιπτώσει, το κόστος εκπομπών άνθρακα αναμένεται να είναι μεγαλύτερο ακόμη και από τις ετήσιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που παράγονται μεμονωμένα από 135 χώρες. Και αυτό θα επιδεινώσει την παγκόσμια κλιματική έκτακτη ανάγκη, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε στο σελίδα Guardian. Η ανακατασκευή των εκτιμόμενων 200.000 πολυκατοικιών, σχολείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, τζαμιών, αρτοποιείων, εγκαταστάσεων ίδρυσης και αποχέτευσης που έστρεψαν ζημιές και καταστράφηκαν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, θα δημιουργήσει έως και 60 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου άνθρακα, διοξείδιο του άνθρακα, σύμφωνα με νέα ανάλυση ερευνητών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις ΗΠΑ. Αυτό είναι στο ίδιο επίπεδο με τις συνολικές εκπομπές του 2022, που παράγονται από χώρες όπως η Πορτογαλία και η Σουηδία και υπερδιπλάσιες από τις ετήσιες εκπομπές του Αφγανιστάν. Η μακροπρόθεσμη ανοικοδόμηση της Γάζας θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο κόστος άνθρακα από τον πόλεμο, όπου το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 36.500 Παλαιστίνιους, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Χιλιάδες άλλοι παραμένουν θαμμένοι κάτω από τα ερείπια και θεωρούνται νεκροί. Περίπου 26 εκατομμύρια τόνοι συντριμμιών και ερείπιων έχουν απομείνει μετά τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ. Θα χρειαστούν χρόνια για να καθαριστούν. Η Ισπανία έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που ζήτησε από το ποινικό δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών την άδεια να συμμετάχει στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής που κατηγορεί το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Να σας θυμίσω ότι η Νότια Αφρική κατέθεσε την υπόθεσή της στο Διεθνές Δικαστήριο στα τέλη της περασμένης χρονιάς και ισχυρίστηκε ότι το Ισραήλ παραβίασε τη συνθήκη για τη γενοκτονία στη στρατιωτική του επίθεση που έχει καταστρέψει μεγάλες περιοχές της Γάζας. Το δικαστήριο επίσης, να σας θυμίσω, ότι διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη στρατιωτική του επίθεση στην Νότια Πόλη Ράφα, αλλά δεν διέταξε κατάπαυση του πυρός για ολόκληρη τη Γάζα. Το Ισραήλ, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, δεν έχει συμμορφωθεί. Και θα πάω στην Μάνχη, στη θάλασσα της Μάνχης, όπου ένα βρέφος 6 μηνών και ακόμα δύο παιδιά είναι μεταξύ των 84 ανθρώπων που διασώθηκαν από σκάφη της Βρετανικής και Γαλλικής ακτοφυλακής όταν ανατράπηκε η λέμος στην οποία επέβαιναν. Μετά το τέλος της επιχείρησης έγινε γνωστό πως δεν πιστεύεται ότι έχουν υπάρξει απολύσεις ανθρώπων, αλλά δεν έγινε άμεσα γνωστή η κατάσταση υγείας των διασωθέντων. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Λέμβος με τους μετανάστες είχε αλλάξει πορεία πριν ανατραπεί, στρεφόμενη προς την κατεύθυνση των γαλλικών ακτών από όπου είχε αναχωρήσει. Τουλάχιστον ακόμα μία Λέμβος εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης, ενώ ήταν επίσης έτοιμη να αρχίσει το ρυψοκίνδυνο ταξίδι προς τις Βρετανικές αρχές. Τα τελευταία 6,5 χρόνια, πάνω από 125.000 μετανάστες και πρόσφυγες έχουν διασχίσει με Λέμβους στη θάλασσα της Μάνχης προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Να σας πω ένα κομμάτι για τη Γάζα το οποίο μου διέφυγε, γιατί ήταν είδηση πολύ προηγούμενη. Κοινή δήλωση υπέρ της πρότασης που παρουσίασε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν για κατάβαση του πυρός στη λωρίδα της Γάζας εξέδωσαν οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Αργεντινής, της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Κολομβίας, της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Ισπανίας, της Ταϊλάνδης και του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι 17 συνολικά ηγέτες ζητούν την κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων τώρα. Νοτιοκοράτες ακτιβιστές έστειλαν 10 μπαλόνια γεμάτα με φυλάδια κατά του Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκούν στη Βόρεια Κορέα, σε αντίπεινα για την αποστολή μπαλονιών γεμάτα με ακαθαρσίες που έστειλε η Πιο Γιάνγκ στη Νότια Κορέα την περασμένη εβδομάδα. Η εικόνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το κίνημα δείχνει έναν από τους ακτιβιστές με μεγάλο πλακάτ, στο οποίο διακρίνεται η φωτογραφία του Κιμ Γιονγκούν και της αδελφής του, που είναι εκπρόσωπος των βορειοκορεατικών αρχών. Ο ένας θέλει ακαθαρσίες, οι άλλοι από την άλλη πλευρά στέλνουν μπαλόνια με φυλάδι.
Κλείσαμε για τα θέματα μας από τη διεθνή επικαιρότητα. Επιστρέφω με αθλητικά και τον καιρό της καινούργιας ημέρας. Ακούτε Easy 97,2, είναι το μαγκαζίνο, Γιώργος Μαστής μαζί σας, Παρασκευή 7 Ιουνίου, τελευταία θέματα για απόψε από τον αθλητισμό και τον καιρό της καινούργιας ημέρας. Και να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά μας και θα πάω στην ΕΠΟ, όπου ο Μάκης Γκαγκάτσης θεωρείται ο νέος πρόεδρος της ΕΠΟ, αφού είναι ο μοναδικός που κατέθεσε υποψηφιότητα για να ηγηθεί της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Η προθεσμία κατάθεση υποψηφιότητων για την Προεδρία της ΕΠΟ έληξε. Ο Μάκης Γκαγκάτσης λοιπόν παίζει χωρίς αντίπαλο και οι εκλογές της 22ης Ιουλίου για την νέα διοίκηση της Ομοσπονδίας θα έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα. Το πιο σημαντικό θέμα που πρέπει να ασχοληθεί τη δεδομένη στιγμή είναι ο νέος προπονητής της Αττικής Ελλάδας, ενώ θα κινηθεί και για νέο αρχιδιαιτητή της ΚΕΔ. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία. Πρέπει να είμαστε κοντά στον πρόεδρο της ΕΠΟ για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του. Πάμε τώρα στο Roland Garros. Αλλάζουμε σελίδα. Πάμε στο Roland Garros. Έτσι θα αλλάζουμε στα αθλητικά μας. Σας το έχω πει και κατά το παρελθόν. Από το ένα θέμα θα περνάμε στο άλλο. Ανάλογα όπως έρχονται οι ειδήσεις, στα αθλητικά είναι άλλη η ροή των ειδήσεων, τέλος διαφορετική. Και θα πάμε στο Roland Garros, όπου ο Πέτρος και ο Στέφανος Τσιτσίπας ιτήθηκαν 2-0 σετ, 7-5 και 6-4 από τους Μαρσέλο Αρεβάλο και Μάτε Παβίτς στα πρώιμη τελικά του Roland Garros. Έμειναν εκτός συνέχειας στο τουρνουά. Και το ελληνικό δίδυμο δεν μπόρεσε να κάνει μία ακόμη υπέρβαση. Και τα αδέλφια Τσιτσίπα θα αποχαιρετήσουν προσωρινά το Παρίσι και θα επιστρέψουν σε περίπου 50 ημέρες, καθώς η πορεία τους στο Roland Garros τους εξασφάλισε το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θα τους ξαναδούμε πάλι εκεί. Να σας πω ως είδηση ότι το Copa America 2024 θα το απολαύσετε στον Antenna και το Antenna Plus. Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός της Αμερικής, το Copa America, έρχεται από τις 20 Ιουνίου μέχρι τις 14 Ιουλίου, αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus. Ο Μιλός Antenna εξασφάλισε τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Copa America 2024 της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης των εθνικών ομάδων της Νότιας, Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής, που φέτος θα διεξαχθεί στις ΗΠΑ. Όλοι οι αγώνες του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και 32 συνολικά θα μεταδοθούν ζωντανά από το Antenna Plus μέσα από το ειδικό θεματικό κανάλι Copa America. 17 αγώνες συμπεριλαμβανομένων των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού της διοργάνωσης θα μεταδοθούν ζωντανά και από τον Antenna. Η πρεμιέρα του Copa America θα μεταδοθεί την Παρασκευή 21 Ιουνίου στις 3 ζωντανά από τον Antenna και το Antenna Plus, όπου η πρωταθλήτρια Αργεντινή θα αγωνιστεί εναντίον του Καναδά. Λίγο νωρίτερα στις 2:40 θα προβληθεί ζωντανά και η φαντασμογορική τελετή έναρξης. Στο Copa America συμμετέχουν 16 ομάδες, προέρχονται για πρώτη φορά από τις Ομοσπονδίες της Νότιας Αμερικής αλλά και της Κεντρικής και Βόρειας Αμερικής. Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε 10 Αμερικανικές πολιτείες και 14 γήπεδα συνολικά. Και θα πάμε τώρα στον LKB. Μοναδική εμπειρία η κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό. Αυτό δήλωσε και ο Μαροκινός επιθετικός ευχαρίστησε τον κόσμο, τον Ερυθρολεύκων, για τη στήριξή του και μιλώντας στο επίσημο κανάλι της Εθνικής Μαρόκου, ο χαρισματικός ποδοσφαιριστής έκανε απολογισμό για την όλη την πορεία του Ολυμπιακού στη διοργάνωση. Δεν παρέλειψε να τονίσει πως θα ήθελε στο μέλλον να κατακτήσει και άλλους ευρωπαϊκούς τίτλους. Δεν μας είπε τίποτα βέβαια, αν θα μείνει ή αν θα φύγει από τον Ολυμπιακό, ευχόμαστε να μείνει. Θα το μάθουμε και αυτό και θα σας το μεταφέρουμε. Πάμε τώρα σε μπάσκετ. Ο Μάριο Χεζόνια, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που σημαίνει πως η περίπτωση του Λορέντζο Μπράουν για τους Μερέγκες απομακρύνεται. Ο Χεζόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης φαίνεται πως έχουν βρεθεί κοντά στη συμφωνία. Ο Κροάτι μπασκετμπολίστα θα έχει βρει σε όλα με τη διοίκηση των Μερέγκες για νέο συμβόλαιο. Μπορεί το τελευταίο διάστημα τα δημοσιεύματα να ανέφεραν πως θα αποχωρήσει με τον Μπράουν να παίρνει θέση στο ρόστερ του συλλόγου. Για την ώρα κάτι τέτοιο φαίνεται πως δεν θα συμβεί. Θα γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο Euro 2024 πρώτων πυλών. Το site Market
Τιγκρεγκιστάντο, Μαρκετίγκρε τη Στράντο, γνωστοποιεί τους ακριβότερους ποδοσφαιριστές από κάθε χώρα. Το Euro, να σας θυμίζω ότι ξεκινάει την Παρασκευή 14 Ιουνίου, την επόμενη Παρασκευή, με τις κορυφαίες εθνικές ομάδες της Ευρώπης να συγκρούονται για το πιο βαρύτιμο τρόπαιο. Δυστυχώς η εθνική μας δεν θα είναι εκεί. Λοιπόν, ο Κίλιαν Εμπαπέ και ο Τζουντ Μπέλιχαμ, με εκτιμόμενη αξία 180 εκατομμύρια ευρώ, είναι οι πιο ακριβοί παίκτες του Euro. Πίσω τους, στη δεύτερη θέση, είναι ο Γερμανός Φλόριαν Βίρτς, ο οποίος έκανε εξαιρετική σεζόν στην Bundesliga με τη Leverkusen, με αξία 130 εκατομμύρια ευρώ. Ένα βήμα πιο πίσω, ο Ισπανός μέσος της Manchester City, ο Ρόδρι, αξίζει 120 εκατομμύρια, μπροστά από τον Πορτογάλο επιθετικό της Μίλαν, Ραφαέλ Λεάο, με 90 εκατομμύρια ευρώ αξία. Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα των ακριβότερων παικτών του Euro 2024. Και θα πάμε στην Premier League, όπου το VAR θα παραμείνει στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου στο ποδόσφαιρο, την Premier League. Με ανακοίνωση της έκανε γνωστό ότι οι σύλλογοι ψήφισαν να διατηρήσουν το VAR. Η Wolves ήταν η μοναδική ομάδα που ψήφισε την κατάργησή του. Μετακομίζουμε τώρα στη EuroLeague. Μπάσκετ. Ο Τζέριαν Γκραντ ψηφίστηκε από την Ένωση Παικτών της EuroLeague ως ο κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς. Ο Αμερικανός γκάρ του Παναθηναϊκού αποτέλεσε ένα από τα κλειδιά της ονειρικής πορείας του Τριφυλίου προς την 7η EuroLeague. Η EuroLeague είχε δώσει το αντίστοιχο βραβείο στον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού. Έτσι, η Ένωση Παικτών της EuroLeague το έδωσε στον Γκραντ. Η EuroLeague το αντίστοιχο βραβείο το έδωσε στον Τόμας Γουόκαπ του Ολυμπιακού. Να σας θυμίσω, γιατί μάλλον θα το ξέχναγα, αλλά το είχα σημειώσει και εμφανίστηκε. Καταρχήν, ο Ολυμπιακός νίκησε 89-84 τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, στο πρώτο τελικό της Basket League. Σήμερα, στις 9.30 το βράδυ, θα γίνει ο δεύτερος αγώνας στο ΣΕΦ και να σας πω ότι ο τίτλος, φαντάζομαι το ξέρετε, κρίνεται στις 3 νίκες. Πάμε στο προ-Ολυμπιακό, όπου τουρνουά της Βαλένθια. Η Ισπανία ανακοίνωσε την προεπιλογή της. Ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ του Παναθηναϊκού βρίσκεται στις κλήσεις. Ο Σέρχιο Σκαριόλο κάλεσε και πάλι τον Λορέντζο Μπράουν και τους Σέρχιο Γιούλ και Ρούντι Φερνάντεθ, οι οποίοι ίσως αγωνιστούν για τελευταία φορά με την εθνική ομάδα μπάσκετ της Ισπανίας. Ξαναγυρνάμε στο Euro. Ο μέσος της Τότεναμ, ο Τζέιμς Μάντισον, δεν θα είναι στην αποστολή των 26 παικτών της Αγγλίας, του Γκάρεθ Σάουθγκέιτ, για το Euro, και αποχώρησε από το προπονητικό ΚΑΜΠ. Ο Μάντισον ήταν ο πρώτος παίκτης από την ομάδα των 34 παίκτων που κόπηκε από την αποστολή της Αγγλίας. Και από ό,τι λένε και οι πληροφορίες, ακολουθούν και άλλοι. Με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε ότι και ο Γκρίλης είναι εκτός. Δεν λέω για κάποιον άλλον, μήπως αλλάξει και δεν είναι μέσα στα πλάνα. Θα μην το πούμε για τον άνθρωπο, όχι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο αξίζει να το δείτε. Είναι ένα βίντεο από ένα... να δω που στην Αγγλία είναι, σε αγώνα ακαδημιών, δηλαδή μικρά παιδιά, όπου ένας πιτσιρικάς χώνεται κάτω από το διαχωριστικό που βρίσκεται το γήπεδο μέσα, κάτι σαν φιλέ. Μπαίνει μέσα λοιπόν και ο διαιτητής τον πλησιάζει και του βγάζει την κόκκινη κάρτα και τον παίρνει με τα αγκαλιά και τον οδηγεί στη μητέρα του που τον περιμένει απ' έξω. Αυτά είναι τα ωραία του αθλητισμού. Λοιπόν, πού να βρεθούμε τώρα. Πληροφορίες λένε ότι η Μπενφίκα είναι πολύ κοντά στο Βαγγέλη Παυλίδη, έτοιμος να συνεχίσει στην καριέρα του στην Πορτογαλία. Η διαπραγματεύση της Αλκμαρ με την Μπενφίκα είναι στο τελικό στάδιο. Και ο διεθνής Έλληνας Φόριν έχει ήδη συμφωνήσει να φορέσει τη φανέλα των Αετών της Λισαβόνας. Σύμφωνα με την Record, παράγοντας της Μπενφίκα ταξίδευε στην Ολλανδία για να κλείσει τη μεταγραφή από την Αλκμαρ και το σχετικό ρεπορτάζ έχει τίτλο «Όλα υπό έλεγχο με τον Παυλίδη». Η Μπενφίκα θα χρειαστεί να δαπανίσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να πάρει τα δικαιώματα του Παυλίδη, ο οποίος τελείωσε τη σεζόν στην Ολλανδία με 29 γκολ σε 34
συμμετοχές. Η Μπενφίκα αναμένεται να παραχωρήσει τον Αρτούρ Καμπράλ, για τον οποίο το περασμένο καλοκαίρι είχε δαπανίσει 20 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει από τη Φιωρεντίνα, και θέλει τον Παυλίδη για την κορυφή της επίθεσης. Πάμε τώρα να δούμε κάποιες φιλικές αναμετρήσεις που έγιναν πολύ γρήγορα. Η Γαλλία νίκησε με 3-0 το Λουξεμβούργο, η Ισπανία 5-0 την Ανδόρα, το Βέλγιο 2-0 το Μαυροβούνιο, 2-1 έχασε η Σουηδία από τη Δανία. Και ώρα του καιρού, σήμερα Παρασκευή, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγια, αυξημένη συγκέντρωση σκόνης στην ατμόσφαιρα, θερμοκρασίες υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική, τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, άνεμοι βόρειος 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, κατά διαστήματα νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες, η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Και οι μετεωρολόγοι λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο δροσερό, αλλά από Δευτέρα, Τρίτη έρχονται νέες υψηλές θερμοκρασίες. Δεν λέω τίποτα περισσότερο, ούτε να το σκέφτομαι θέλω. Αυτό ήταν και το μαγκαζίνο απόψε από τον Easy 97,2. Μαζί σας ήταν ο Γιώργος Μαστής. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα.